Χρόνια πολλά, Θοδωρέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε γεμίσει σκουπί, μαλάκι. Δεν είναι σκουπί. Πολύ όμορφα πράγματα έχουμε γεμίσει. Να χαίρεσαι τη γιορτή σου, Αγίων Θεοδόρων. Ναι, χθες ήταν, Δημήτρη, όμως πας περάσαν αυτά. Θες για τα παιδιά τώρα. Περάσαν αυτά. Ξέρεις τι έχει σημασία όμως. Πάμε να φάμε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε μεγαλώσει. Πρέπει να παίρνουμε κάποια πράγματα σοβαρά. Έχουμε κορονοϊό αυτές τις μέρες. Πρέπει να προσέχουμε λίγο. Είμαστε στην ευαίσθητη ηλικία των υπερηλίκων, Δημήτρη. Ναι, παππούλη. Λοιπόν. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα δεν θα είναι τόσο τεμπέλικο. Τι θες? Φτάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Τα πολυμαθεί και η ψυχή μου τώρα. Δότε το μαλάκα τι μου έβαλε. Μπράβο, όλα τα χέρια. Θα ξεκινήσω γελάδα. Μπράβο, να ξεκινήσει την γελάδα με ασφάλεια, χωρίς κορονοϊό. Να ξεκινήσω, είναι αυτό που βάζουν και ελέγχουν ναι. Μέσα τι πράγματα. Μέσα. Έτοιμος. Λοιπόν, πρέπει τώρα να φροντίσουμε για την υγιεινή μας. Πρέπει να καθαρίσουμε, Δημήτρη, εδώ μέσα. Ευκαιρία ήταν κιόλας. Το σημερινό τεμπέλικο vlog δεν θα είναι τόσο τεμπέλικο όσο νομίζετε. Πρέπει να βρούμε καινούριο σπίτι για τη Σούλα. Ποια είναι η Σούλα? Η Σούλα. Την Τούλα. Η Σούλα είναι εκεί, η Τούλα την είναι εδώ. Κούλα. Η Κούλα. Κούλα είναι εκεί και τη Βούλα. Σούλα, Κούλα, Τούλα, Βούλα. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο. Τα έντομα της γειτονιάς. Εστίασε. Μπράβο. Ναι. Μετά θα πρέπει να κινηθούμε και κάτω να δούμε τις φιλενάδες που έχω απλώσει εκεί πέρα. Δεν πάμε. Αλλά κοιτάζουμε πρώτα. Εδώ πέρα αυτό το χώρο. Να σου πω κάτι. Είναι ο χώρος στον οποίο μένουμε τις περισσότερες ώρες. Τουλάχιστον εγώ. Να σου και πω κάτι. Τον κόλο μου. Τι για πες. Ήρθε το καλοκαίρι, ωραία. Ναι, ήρθε. Έχει ζουζούνια. Ναι, έχουν ξεκινήσει. Ναι. Είμαστε και σε χωριό, είμαστε ωραία. Πάνω σε βάλτο. Η Σούλα, η Βούλα, η Κούλα και η Τούλα. Ναι. Πώς να μαζέψει τα κορίτσια, ρε Δημήτρη. Να μην τα πειράξει. Δεν έχει δει την αφίσα που έχει εκεί με το female τέτοιο που κάνει έτσι fisting και άλλη και ναι, κρατάει το χέρι της ναι. Και είναι αυτό δεν κάνει, δεν ναι, θυμάμαι, εντάξει μπορεί να θυμάμαι λάθος. Γιατί δεν βγάζουμε λεφτά πλέον από τα βίντεο, δεν ξέρω. Αυτό που έχει σημασία όμως πρέπει να τα βοηθήσουμε τα κορίτσια. Παραγγείλουμε να έρθει το φαΐ όσο κάνουμε αυτές τις δουλειές. Για να τελειώσουμε και να έρθει κατευθείαν να φάμε. Εδώ εστίασε. Έτοιμο είναι. Έτοιμο είναι. Ναι. Πολύ καλά τα πήγες. Η φίλη μας Ινδιάνη κατάλαβα. Πίτσα θέλω και μία σαλάτα. Ναι, από πίτσα. Που λέτε, έχω ένα συνάδελφο. Γεια σου, συνάδελφε, αν βλέπεις. Και πήγαμε στο κόσμο να φάμε lunch. Και πήγε σε ένα μακαρονάδικο που έχει εκεί πέρα. Ακούς το δωρε εκεί. Και παρήγγειλε μία μακαρονάδα και μία σαλάτα. Ωραία. Και ήρθε με δύο πιάτα μακαρόνια. Ήταν σαλάτα ζυμαρικών. Οπότε έφαγε ζεστά μακαρόνια και κρύα μακαρόνια. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη για το δώρο. Δεν χωράει εδώ. Πρέπει να αλλάξουμε βρύση. Ή να βάλουμε μία μέσα στην κουζίνα. Κάντε όλοι donate μία κουζίνα. Κάντε όλοι μία κουζίνα. Όχι όλοι από μία γιατί δεν χωράνε οι κουζίνες εδώ μέσα. Και να του δείξει το σύστημα τώρα που έχουμε. Λοιπόν, εδώ. Για δείξε. Λοιπόν, το σύστημα είναι πλένεις. Εδώ. Ναι. Πλένουμε μία-μία τις κούπες γιατί τόσες χωράνε. Τρίψτε να καλά. Την τρίβει στην κούπα. Και την τρίβεις πάρα πολύ κατά την κούπα, γιατί αυτή η κούπα δεν έχει και εβδομάδα εκεί πέρα, έχει κολλήσει ο καφές μέσα, καταλάβες. Τώρα κάνουμε και τα μαχαιράκια. Έχω πολύ μικρό χώρο εργασίας εδώ, Θοδωρέ. Δεν... Επίσης δείξε ότι είμαστε υγιείς. Όχι, γινόταν, έχουμε και τέτοιο πίσω εκεί, για να κουμπάμε τον καφέ μας. Το gramers.gr κάθετο shop. Έρχονται πλημμένες. Έρχονται πλημμένες από τα χεράκια του Δημήτρη. Γενικά χωράνε εδώ μέσα. Έχει άφθονο χώρο για όλα τα πιάτα που θες να πλύνεις εδώ πέρα. Και ο τρόπος είναι το βάζεις εδώ, το κουνάς έτσι. Και φεύγουν όλα τα. Έτσι, έτσι. Αφού τελειώσει, το στεγνώνεις. Λίγο. Και το βάζεις στον μπάγκο. Στον μπάγκο το βάζεις. Α, επίσης έχει ένα άλλο μπάγκ. Έχει. Αν θες να. Επειδή είμαστε sustainable energy εδώ στους gramers, παίρνεις το σαπούνι και το ξαναχρησιμοποιείς αν χρειαστεί. Καλά που έχουμε ντετόλ. Κάνεις και τα μαλλιά στον αρχή. Να, δείτε. Η κούπα μερικές φορές έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Άπαπα, τι θα κάνω τώρα. Θα μου πεις τον καφέ. Δεν θυμάμαι τη χημική ένωση του νερού. Είναι δύο μέρη υδρογόνο και ένα οξυγόνο. Υδρογόνο, δύο οξυγόνο. Ναι, το δύο σε ποιο είναι. Σε ποιο, στο υδρογόνο δεν πάει. Ναι. Έχω καιρό να κάνω φυσική. Έχω καιρό να κάνω γεωγραφία.
Έχω καιρό να κάθω σκεφτικά. Πού αλλού το τόσο νοικοκύριδες, ε? Όχι, τέτοιο, τόσο λεπτομερές tutorial. Tutorial. Πού θα ξαναβλέπανε. Κλείσιμο σκούπα, δεν, πουθενά. Πόσες σκούπες μείναν έξω ακόμη? Νομίζω καμία, αυτές είναι όλες. Σοβαρά. Ναι. Πολύ λίγες, πόσες έσπασες? Μία. Α, οντός. Ναι, τη μεγάλη. Το καπάκι της τουαλέτας δεν είναι επίπεδο. Ναι, είναι, έτσι, ναι, κάνει κούρμπα. Οπότε αφήνοντας την άκρη, και τι κάνω εγώ? Εγώ πρώτα σαπουνίζω όλες τις κούπες για να μην ξοδεύω τόσο πολύ νερό, γιατί κάποιοι κάνουμε και οικονομία εδώ μέσα, είμαστε λίγο πιο ενεργειακοί από άλλους. Εγώ χρησιμοποιώ στα σαπούνι πιο ακριβό του σαπούνι. Να πλύνεις τα πόδια σου τώρα, εσύ και μην μιλάς. Μετά. Τα έβαζα πάνω στο καπάκι της τουαλέτας, στον μπάγκο, συγγνώμη. Ναι. Και έτσι όπως τα άφησα στην άκρη που είχε σαπουνάκι αυτό, τσούκου τσούκου μόνο του είχε τάση σφυγής, έφυγε κάτω, έσπασε. Και μας έμεινε μία μεγάλη. Αυτή είναι η ιστορία λοιπόν. End of story time, πάμε πίσω στην καθαριότητα. Θες να σε βοηθήσω? Όχι, μωρέ. Γιατί δεν θα πάω να σε βοηθήσω, θα κρατάω την κάμερα γι' αυτό. Έλα, α, μην έρχεσαι εδώ. Δεν μπορώ. Όχι, όχι, πήγαινε εσύ, θα ζούμε το μυστήριο εμείς εδώ. Οι κούπες δεν είναι τίποτα, ήταν το λιγότερο που υπήρχε εδώ μέσα. Τώρα ουσιαστικά η καλή, σωστή, η αντρική δουλειά που πρέπει να γίνει είναι να ξεσκονίσουμε εδώ πέρα, γιατί έχω να το κάνω μερικές μέρες παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Να ξεσκονίσουμε τα γραφεία, να βάλω μια σκούπα κάτω, έτσι. Γιατί εμένα μπορεί να μην με παντρεύει η μάνα μου, αλλά παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκτήσω άσθημα. Έτσι, απλές βασικές δουλειές, παιδιά. Πρέπει να εστιάζετε, να προσέχετε την καθαριότητά σας γενικότερα, ειδικά εσείς φοιτητές που μένετε μόνοι, άσχετα άμα είστε εγχώρια μόνοι ή στο εξωτερικό μόνοι, να προσέχετε, να καθαρίζετε το χώρο σας για να μην κολλήσετε κάτι και πεθάνετε. Τέλειωσε η δουλειά! Τέλειωσε, έλα εδώ. Λοιπόν, βήμα δεύτερο της επιχείρησης Tembelico Vlog, όχι, είναι κλείνουμε την πόρτα για να μην βλέπουμε τις υπόλοιπες βρωμιές που έχει το μπάνιο. Δεν έχει, το καθάρισα. Καθάρισα με τις σκούπες, καθάρισες, δεν έβαλες. Επίσης, βρωμάει αποχέτευση, να πάρουμε το ξεβρώμα αποχέτευση. Ή μπορούμε να μην ξαναμπούμε εκεί μέσα. Ή να κλείνουμε την πόρτα. Ακριβώς. Λοιπόν, δεύτερο βήμα στην όλη επιχείρηση εδώ πέρα είναι να ξεσκονίσουμε, Δημήτρη, να ρίξουμε λοιπόν τις σκόνες όλες κάτω, ώστε μετά να τις μαζέψουμε με τη σκούπα. Οπότε το επόμενο βήμα μας είναι πιάνουμε όλα τα ψηλά σημεία και ερχόμαστε εδώ και στα λόγια του πάνσοφου. Δεν πρέπει να το αδειάσεις όλο το ράφι για να το καθαρίσεις. Θα το αδειάσω σταδιακά, Δημήτρη. Α, σταδιακά, ποια είναι αυτά, δηλαδή. Στα που... Πιάνεις τον Κλωνσταντίνο. Δεν έχω πάει ποτέ σταδιακά. Και την Αμαλία, του σηκώνεις, καθαρίζεις από κάτω. Εδώ, έτοιμος. Εδώ πέρα κάτσε εδώ τους καταραμένους της του Μοριά. Τα αφήνεις έτσι πολύ βολικά. Έρχεσαι εδώ, μαζεύεις αυτά από πίσω. Ο Σκόρπιον μήπως είναι λίγο χειμωνιάτικο το... όχι χειμωνιάτικο το παλικάρι όχι, μας. Όχι, μήπως είναι χειμωνιάτικο το καιρός και τα γυαλάκια. Εντάξει. Τηλέφωνο. Μπορείς να σταματήσεις να έχεις γιορτή ενώ κάνουμε βίντεο. Παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε καθαρίσει τον πάνω όροφο. Πάμε να αντικαταστήσουμε. Fun fact, ο Θόδωρος τραγουδάει την Λίνη των Κίκνων να το καθαρίζει. Οπ. Συνεχίζουμε και θα πάρουμε ραφάκι. Όπα! Φαΐ! Γεια! Το ίδιο έκανα και εγώ, τους έδειχνα την κυλίτσα μου. Ποιος σκέφτηκε να φάμε και μετά να συνεχίσεις να δουλεύεις? Εσύ! Α, ναι! Κορονοϊό. Αντίο κανάλι. Μπορεί να είναι κορονοκόρη, Δημήτρη, δεν ξέρω. Αυτό το κάνει η Μέιμεϊ. Αυτό το κάνει η Μέιμεϊ και ο Δημήτρης το διακόσμησε στα έγκατα του γραφιού. Έπεσε. Ναι. Πεταμένα στυλό, αντί να τα βάλει εδώ μαζί με τα άλλα. Τι είναι αυτά τα post-it? Για τα κρυφά που δίνεις με το DM σου? Ναι. Που κάθεστε και μιλάτε κρυφά μεταξύ σας. Κυρίως εσύ μιλάς κρυφά, γιατί. Άλλο αυτό. Εσύ έχεις όλο μυστικά. Είμαι μυστικοπαθής. Εμένα μου αρέσει. Κοίταξε. Με έκραξες και τώρα εξηγείσαι γιατί. Για πες, γιατί ισχύουν αυτά που είπες σε σένα. Κομμάτι του παιχνιδιού, Δημήτρη, ναι. Για μένα είναι και το μυστήριο, ναι. Έτσι, προσδίδει περισσότερο χρώμα στην ιστορία, ναι. Το να υπάρχουν κάποια μυστικά ανάμεσα στους παίκτες.
Ναι. Όπως θα ήταν απολύτως λογικό να υπήρχαν μυστικά ανάμεσα σε τρεις διαφορετικούς ανθρώπους. Ισχύει. Έτσι, αυτό ακριβώς. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Επίσης, ρεαλισμό. Επίσης, ξέρεις τι άλλο προς τη ρεαλισμό. Τι? Ο ένας, ας πούμε, χαρακτήρας να είναι έτσι μυστικοπαθής και ο άλλος να είναι ανοιχτό βιβλίο, γιατί είναι έξω καρδιά. Ποιο, σε ποιον αναφέρεσαι, στον γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα. Έχει πλάκα, γιατί εγώ παίζω ένα priest και ο Θόδωρος παίζει ένα ranger. Ωραία. Και γνωριζόμαστε. Υποτίθεται γνωριζόμαστε. Χρόνια. Ίσως 10 χρόνια γνωρίζονται. Όχι παραπάνω. Ναι, 10, όχι, 10 χρόνια RP, role playing years. Okay, α, μέσα στο campaign. Που είναι πολλά. Οκ, okay, δεν είναι λίγα. Μου το έκανε δώρο ο το καλοκαίρι που ήρθε ο Κώστας από Πατρινός. Ναι. Από τους Κάτζινς ο Κώστας. Ο Κώστας, όχι ο Κώστας. Ο Κώστας. Ο Κώστας. Έτσι. Ο Κώστας, όχι ο Κωστής. Ο Κώστας. Εντάξει, ο Κώστας. Τον αγάπησα λίγο παραπάνω. Το συμπαθούσα ήδη, γιατί αλλά δεν είχαμε τα παιδιά. Το έχω χάσει το δικό μου. Το κουτί. Εγώ δεν το είχα το κουτί ποτέ. Εγώ είχα το Baldur's Gate, το έπαιζα. Cracked. Και που λέτε, ο priest μου έχει ένα ωραίο background story, το οποίο κάποια στιγμή αποφάσισε ο ίδιος, in-game, να το γράψει, να γράψει ένα σαν calendar, γιατί λέει, φάση, είμαι adventurer, μπορεί αύριο να πεθάνω, ωραία. Οπότε λέει, ας τα γράψω αυτά, γιατί δεν ξέρει κανένας, δεν ξέρει ένα άτομο. Και κάποια στιγμή, in-game, ο φίλος εδώ, με το buttcrack εκεί κάτω, το οποίο θα το βάλει πιξελάκια, το βρήκε. Και του λέω, ωραία, το βρήκες, πάρ' το, γιατί όντως το έγραψα σαν Δημήτρης. Πόσα χρόνια πριν στο έδωσα, ρε? Δεν το βρήκα, μου το έδωσες εσύ. Όχι. Μίλες μεγάλη. Όχι. Ήταν in-game, γιατί δεν θυμάσαι. Και λέω, με πέτυχες να κοιμάμαι με ένα χαρτί από πάνω, με ένα κάτι, ένα τετραδιάκι, το οποίο έγραφε κάτι απ' έξω. Ναι. Και σου λέω, το διαβάζεις και μου λες ναι. Και αφού μου πες ναι, στο έδωσα, γιατί ποτέ δεν το έχεις διαβάσει, okay. Και το έχεις στα χέρια του Θοδωρός εδώ και 4 με 5 χρόνια. Τι είναι αυτό? Αυτό το έκανε ο Άλεξ. Είναι και αφιερωμένο, υπογεγραμμένο κάτω στον Δημήτρη. Καθάρισε τα ράφια, καθάρισε τα ράφια. Λοιπόν, μόλις τελείωσα με τα ράφια. Κουράστηκα. Το καταλαβαίνω, σε βλέπω, έχεις κόψει λίγο. Έχω κουραστεί πάρα πολύ. Θα παραγγείλω και άλλη πίτσα τώρα. Ναι! Θα λίγο να βάλω το μαλάκα μας. Πίτσα, ο Λέγκολα είναι. Ναι, θα σε έλεγα τώρα ποιος είναι. Τελείωσαμε το ξεσκόνισμα του ενός επίπλου. Έχουμε συνεχίσει με στα δύο γραφεία και στο έπιπλο αυτό. Αυτό το έπιπλο είναι εύκολο. Κάνεις ένα έτσι. Πολύ ωραία. Συγγνώμη, κοιμόμουν. Έχω μια απορία για αυτή την ταμπλέτα. Ναι. Μπορώ να την πάρω. Τι θες? Έχει καλά στα μπλέτα μου στο σπίτι και όταν μαγειρεύω δεν έχω παρέα. Περαστικά. Την έχει εδώ και ένα μήνα, ρε μαλάκα. Την έχω εδώ κάνα χρόνο και τη χρησιμοποιούσα. Την πάω να φορτίζει γιατί δεν έχει τελειώσει μπαταρία. Το ξέρω ότι τη χρησιμοποιούσες, επειδή χρησιμοποιείς παρελθοντικό χρόνο, γι' αυτό ρωτάω. Γιατί έχει γαμηθεί η μπαταρία της. Λοιπόν, γύρω λίγο. Τι φτιάχνω, τι την έβαλα να φορτίσει. Στα μάτια. Ναι. Λοιπόν. Στα μάτια, όχι στο μάτι. Στα μάτια. Μάτια, δεν είμαι κύκλοπας. Και τα δύο μάτια είναι. Ωραία. Λοιπόν. Την χρησιμοποιούσα την εν λόγω ταμπλέτα όταν παίζαμε 5th edition ναι, D&D ισχύει. Και έβλεπα εκεί πέρα ηλεκτρονικά που έχει το Beyond. Ναι. Άμα είστε fan του Mercer, γνωρίζετε τι είναι το D&D, D&D Beyond. Ακριβώς. Φτάνει και έβλεπα εκεί πέρα το χαρακτήρα μου. Mm-hmm. Το θέμα είναι όμως ότι μέσα στο τρίωρο session που κάνουμε ναι. Η μπαταρία δεν κρατάει. Από 100%. Ακριβώς. Οπότε αναγκάστηκα να το σταματήσω να το φορτίζω γιατί τζάμπα. Τα 3 δευτερόλεπτα που αναγκαζόμουν να κάνω αυτή την κίνηση. Ναι, τζαμπέ. Και χρησιμοποιώ πλέον το character sheet, πίτσα ήταν αυτή. Και εμένα. Που έχω πάρει και έχω γράψει πλέον τα πάντα για να μην το έχω ηλεκτρονικά. Γιατί καλό το ηλεκτρονικό, ειλικρινά ήταν πολύ βολική η εφαρμογή. Μπράβο στον D&D των Beyond. Αλλά τι να κάνουμε που η ταμπλέτα του Κινέζου δεν είναι τόσο καλή. Μα είναι Xiaomi. Λοιπόν, τι είναι αυτά τα γατάκια? Τα γατάκια που έχω πάρει. Ναι. Τα οποία βοηθάνε στις αρθρώσεις. Άμα χρησιμοποιείτε συχνά πληκτρολόγια και γενικότερα ακόμα και στο gaming λέει, κάνουν καλό γιατί κρατάνε τα δάχτυλα. Πόσα σου δώσανε το σπονσοράρεις? Πολύ... Τίποτα, δεν έχω σταμάτα αναφέρει. Σταμάτα να μιλάς για αυτά. Καν εταιρεία. Α. Δεν έχω αναφέρει καν την εταιρεία. Γιατί ποια είναι. Επίσης, κόλπο. Άμα θέλετε να μην σκονίζετε τόσο πολύ τα έπιπλά σας, ναι. Βάζετε ίδιο χρώμα μια κόλλα χαρτί. Σωστά. Τη σηκώνετε. Ήχνο σκόνης. Μπορούμε να κάνουμε την σακλαμάρα που κάνει ο Δημήτρης κάθε φορά. Ναι, κάτι, κάτι, κάτι. Αχ, τι καλά να ήταν έτοιμο με ένα παλαμάκι. Έτσι λοιπόν και έτοιμο. Σύμφωνα με τον Θόδωρο, ένας νορμάλ άνθρωπος, χτυπάει παλαμάκι έτσι. Για ποιον λες? Για σένα. Για τον νορμάλ άνθρωπο που αναφέρθηκες. Κάνεις δεν βαρέ παλαμάκι. Θα σου δείξω το βίντεο μας. Σταμάτα. Πώς πάνε τα κόκρινγκς?
Πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά πάνω τους. Μπορεί να είναι από τα πιο ακριβά πληκτρολόγια που έχουμε πιάσει ποτέ στα χέρια μας. Αλλά τυχαίνει να είναι και το καλύτερο. Δεν είμαι τεχνογνώστης. Δεν θα μπορέσω να σου πω ότι έχει τα ψι switches γιατί είναι καλά και να το τεκμηριώσω επιστημονικά για τον χ και ψι λόγο. Σαν κάποιος όμως που χρησιμοποιώ πληκτρολόγιο από μικρή ηλικία, γιατί από πολύ μικρή ηλικία έχω υπολογιστή και είμαι gamer, μπορώ να πω ότι είναι το πιο ευχάριστο για τα χέρια μου πληκτρολόγιο που έχει περάσει ποτέ από τα χέρια μου. Ναι, αλλά φόρεσες αυτά όταν το πήρες. Όχι, αυτά τα πήρα το τελευταίο μήνα. Πρώτον, read between the lines. Ναι. Δεύτερον, τρίτο βήμα. Μπράβο. Οπότε τρίτον, τρίτο βήμα. Τρίτο, τρίτο. Διάλεξε εσύ. Έχουμε καθαρίσει όλη τη σκόνη από όλες τις επιφάνειες που είναι πάνω από το πάτωμα. Ωραία. Τι πήγες να πεις, γιατί θέλω να σηκώνεις χέρι. Τώρα θα βάλεις ηλεκτρική, θα σηκωθεί όλη η σκόνη και θα ξαναγεμίσουν όλα σκόνη. Όχι. Εγώ κάνω το αντίθετο. Τώρα βάζουμε σκόνη. Βάζουμε όντως σκόνη. Τώρα θα βάλουμε σκούπα για να μαζέψουμε όλη τι έχει μαζέψει το πάτωμα. Για να το καθαρίσουμε. Και στο τέλος που θα ξαναπαραγγείλουμε πίτσα για τον Δημήτρη, ναι! Θα την φάει από το πάτωμα. Ναι. Ακριβώς. Δείτε αυτό το κόλπο, το ξέρετε. Αυτό για τις γωνίες. Ποιο. Άνετα τρώω πίτσα εκεί τώρα εγώ. Το φτιάξες. Θα το δοκιμάσουμε εδώ. Ξέρεις τι μπορούμε άλλο να κάνουμε την ηλεκτρική. Να καθαρίσουμε. Συγκρότημα. Όχι. Εκτός από συγκρότημα που είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Μπορούμε να πλένουμε τις σκούπες με την ηλεκτρική, να μην βρεχόμαστε. Τι να κάνουμε? Να πλένουμε τις σκούπες. Τις σκούπες? Τις σκούπες με τις σκούπες. Τις σκούπες ή τις σκούπες? Τις σκούπες. Τις σκούπες. Τις σκούπες. Τις σκούπες. Τις σκούπες. Εκεί δεν σας δείχνουμε τι έχει. Here be dragons. Ναι, δεν θα τα καθαρίζω όλα. Πόσο επαγγελματίας. Πόσο επαγγελματίας. Δύο. Για μίση για επαγγελματισμό. Εσύ έχεις να βάζεις πιξελάκια μετά. Δεν θα βάλω πιξελάκια, Δημήτρη. Όλοι ξέρουν ότι οι περισσότεροι φαν μας είναι γυναίκες. Πρέπει να κάνεις fan service. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, έχοντας περάσει μόλις 2 λεπτά, δύο λεπτά με το δικό μου ρολόι. Θα συνεχίσουμε πολύ ωραίο το παιχνίδι. Αχ, ναι ρε φίλε. Ναι ρε φίλε. Μην κάτσεις πάνω. Α, νομίζω πήγες να κάτσεις πάνω στην ηλεκτρική. Ναι, να με πάει σπίτι. Μαζεύουμε το καλό. Προσεκτικά τη σκούπα. Τη σκούπα τη φέρεσε ευγενικά. Δεν είναι κανένα ότι να είναι να τη φέρεσε όπως να είναι. Να χαλάει ρούφα. Μπράβο, κουκλά μου. Συμμαζεύουμε μετά τα εργαλεία του πολέμου. Επόμου σκουπ. Τελειώσαμε. Και έχουμε ένα πεντακάθαρο στούντιο. Είναι πεντακάθαρο, για να δω. Έλα, δείξε μου τη σκόνη. Τι μου δείχνεις, το στραβό σου δάχτυλο? Πεντάισιο είναι. Δεν το λες και πεντάισιο, σαν 60χρονος, σε τέλος πάντων. Δεν έχει ίχνος σκόνης. Εφόσον έχουμε σκουπίσει, φροντίζουμε να βάλουμε αρκετό αντιβακτηριδιακό τζέλ στα χέρια. Καλή τύχη, Δημήτρη, λοιπόν, τώρα με αυτό. Για να μάθεις τις εξυπνάδες προηγούμενες που μου έκανες. Για το καλό σου το έκανα, Δημήτρη. Κάνε και τους ομούς. Έτσι, αντιλιακό είναι. Τώρα πάρα πολύ καθαρά είναι όλα. Και το σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε πλέον κορονοϊό εδώ μέσα. High five. Σαν αποτυχημένος μηχανόβιος σε βίντεο κλιπ των, των White Snake. Κρίμα είναι. Τώρα. Αυτό ήταν, Δημήτρη. Όχι, έχει κι άλλο. Wait, there's more. Χρόνια πολλά. Να είναι πάντα καιρός, δυνατός, υγιής και ευτυχισμένος αυτός και οι άνθρωποι που αγαπάει. Είστε ένα υπέροχο κανάλι. Σας εύχομαι να συνεχίσετε να κάνετε τον κόσμο να διασκεδάζει. Δεν είδε τα πανιά γι' αυτό. Ναι. Στις μέρες μας το έχει πραγματικά ανάγκη. Και πάλι χρόνια πολλά στον Θόδωρο. Ματίνα, είσαι πολύ βαρετή. Ακριβώς, πολύ βαρετή. Καταρχάς είναι η απόδειξη ότι όλοι οι viewers μας είναι γυναίκες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Ματίνα. Τη Ματίνα για τις ευχές που μου έστειλε. Η Πάνος Καράμπας ναι. Λέει χρόνια πολλά στο ρομπότ της καρδιάς μας. Μπλιπ, 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 ευχαριστώ. Η Μιχάλη Μήτρου λέει χρόνια πολλά, Θεόδωρος. Δικό σου είναι αυτός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μήτρου. Ξεστή, χρόνια πολλά και από μένα. Ακριβώς, Δημήτρη. Λοιπόν. Βίντεο γύρω μου πάντα τα όλα. Κοινωνικά δίκτυα κάτω στην περιγραφή. Discord server, έλα για να τα λέμε από κοντά. Ναι,